Βολάντι, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο. Λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο. Αλήθεια είναι, κάπως έτσι βλέπουμε και εμείς το χώρο που έχουμε φτιάξει εδώ. Αυτή η ανταπόκριση των πελατών που ζούμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, τα ίδια πράγματα μας λέει. Δηλαδή ότι ερχόμαστε και ξαναρχόμαστε, διότι έχουμε και πάρα πολλούς repeaters στην επιχείρησή μας, το βλέπουν σαν ένα επίγειο παράδεισο τον οποίο θέλουν να επισκέπτονται και να ξαναεπισκέπτονται. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε ακριβώς, σε ποιο χωριό, πόσα χιλιόμετρα έξω προς το Ρέθυμνο, έξω από το Ρέθυμνο και πριν τα Χανιά, και πού και πώς μπορεί να σας βρει ο κόσμος. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Καβρού, πολύ κοντά στη Γεωργιούπολη, 12 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και στα 35 χιλιόμετρα περίπου από τα Χανιά. Είμαστε ακριβώς στα σύνορα των δύο νομών. Κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τους επισκέπτες μας να μπορούν να εκμεταλλευτούν την τοποθεσία μας και να δουν από κοντά όλες αυτές τις ομορφιές της Κρήτης, ιδιαίτερα της περιοχής του νοτίου νομού Χανίων και νοτίου Ρεθύμνου, αλλά και από την πλευρά που είμαστε εμείς εδώ στο βορρά, νομίζω ότι αξίζει να επισκεφτεί κανείς πολλά μέρη. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Είμαστε 25. 25 χρόνια, αναπτυσσόμαστε χρόνο με χρόνο, δεν εφησυχαζόμαστε. Θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι και να παρέχουμε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά γενικότερα οι Έλληνες αλλά και οι Κρητικοί, τη φιλοξενία μας, μέσα από τη δουλειά μας. Υπέροχα δωμάτια, άνετα, ευρύχωρα, καθαρά, που νομίζω μπαίνοντας κάποιος μέσα και με τις τιμές που έχετε, είναι λίγο παράλογο. Δηλαδή, ερώτηση, δεν μπορεί να έχεις μια τέτοια σπιταρόνα που βλέπουμε πολλών τετραγωνικών και ένα δωμάτιο να το δίνεις κάτω και από κάτω ευρώ την ημέρα? Εντάξει, λίγο η κρίση, λίγο όλο αυτό που επικρατεί στον κόσμο που όλοι ελπίζουμε σύντομα να απομακρυνθεί από όλους μας και να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, μας έχουν κάνει και εμείς να έχουμε γίνει, να έχουμε κατέβει λίγο και να έχουμε γίνει πιο προσιτοί στον κόσμο, ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας να επισκέφτεται αυτό τον παράδεισο που είπαμε πριν. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει την κράτησή του, φαντάζομαι και τηλεφωνικά και μέσα από κάποιο site? Βέβαια, υπάρχει το site το www.polenta.gr, υπάρχουν σε όλα τα social με το όνομά μας, αλλά βέβαια και από τις πλατφόρμες όπου μπορεί κάποιος να κάνει από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κράτηση να επισκεφτεί το χώρο μας. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από το χώρο του αθλητισμού, αγάπησε τον αθλητισμό, έφυγες από την ενεργό δράση και αποφάσισες να ασχοληθείς μόνο με αυτό, για ποιο λόγο? Είναι κάτι που το σπούδασα αρχικά, μετά ακολούθησα το χόμπι μου, έκανα επάγγελμα, κάτι που όπως γνωρίζεις εσύ σε κάνει να περνάς πολύ καλά, όμως οι καταστάσεις ζωής σε φέρνουν έτσι ώστε να επιστρέψεις και να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία έμαθες από πολύ μικρός, την παροχή υπηρεσιών, την αγάπη προς τον τουρισμό, στους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας, και μαζί με την οικογένειά μου έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον χώρο. Ελπίζω αργότερα, εφόσον τα φέρουν τα πράγματα έτσι και τα παιδιά μου, αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, για να μπορέσουμε να παρέχουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο χρόνο με το χρόνο και να αναπτυσσόμαστε γενικότερα συνεχώς πάνω σε αυτό που αγαπάμε. Τι είναι η Κρήτη για σένα? Νομίζω τα πάντα. Ένας κριτικός δεν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Έχω επισκεφτεί πολλά μέρη στον κόσμο, αλλά είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να φύγεις αλλά θα ξαναγυρίσεις. Ερχόμενος φαντάζομαι εδώ κάποιος και ειδικά οι τουρίστες που έρχονται, σίγουρα μπαίνει στη διαδικασία να τους χεράσεις και κανένα ρακάκι, ε? Και τη ρακή τους και τα καλυτσούνια τους και γενικότερα το παραδοσιακό στοιχείο δεν λείπει, λόγω και της καταγωγής της συζύγου. Δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα κατά το ίμιση σφακιανό σπίτι η κριτική φιλοξενία, έτσι. Και θέλω κλείνοντας να μου πεις ένα λόγο για αυτούς που μας παρακολουθούν σήμερα που πρέπει να πάρουν το τηλέφωνο ή να μπουν μέσα στη σελίδα σας και να κάνουν κράτηση και να έρθουν εδώ. Αν έχουν στην άκρη του μυαλού τους ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάνε στον παράδεισο, ας δοκιμάσουν πρώτα εδώ. Thank you.